Καλώς ήρθατε πάλι στο κανάλι μου, σε ένα ακόμα βίντεο μου. Σήμερα θα κάνουμε ένα βιντεάκι μικρό σχετικά και θα σας πω τη γνώμη μου σχετικά με τις εξετάσεις. Τελείωσαν οι εξετάσεις, σήμερα έχουμε Πέμπτη. Πραγματικά όταν ξεκινάει το καλοκαίρι δεν ξέρω πόσο του μήνους έχουμε. 14. Την Κυριακή έχουμε 19, 18, 17. Α, 16 έχουμε σήμερα. Μπράβο. Λοιπόν, έδωσα το τελευταίο μάθημα την Τρίτη και τελείωσαν οι εξετάσεις. Είμαι σε άγνωστο background γιατί είμαι στο εξοχικό μου και θα είμαι εδώ πέρα μέχρι 27 και μετά θα πάω σε Σαντορίνη και πέρα θα σας κάνω το πιο γαμάτα vlog. Τέλος πάντων, πήγα αλλού το θέμα. Θέλω να σας πω σχετικά τη γνώμη μου. Οπότε πάμε στο βίντεο. Σε περίπτωση που κάποια άτομα δεν το ξέρουν, φέτος τελείωσα την πρώτη γυμνασίου, οπότε έδινα πρώτη φορά εξετάσεις. Εγώ έπαιρνα, όπως όλα τα παιδιά πιστεύω, τη γνώμη των μεγαλύτερων, δηλαδή αυτά τα παιδιά που θα πάνε τώρα τρίτη γυμνασίου. Και έπαιρνα γενικά τις αδελφές μου τη γνώμη και άλλων παιδιών. Μην το κάνετε αυτό, μην το κάνετε, σας παρακαλώ. Ο κάθε ένας τώρα το συνειδητοποιείς, έχει διαφορετική γνώμη. Η αδελφή μου έλεγε είναι αρχοντικό, δεν θα προλαβαίνεις και τέτοια. Την πίστευα και αρχώθηκα κι εγώ. Από την αρχή της χρονιάς αρχώθηκα ότι πρέπει να διαβάζω και από τώρα να κάνω επαναλήψεις για τις εξετάσεις και τέτοια. Όχι, μην το κάνετε. Σας παρακαλώ, μην το κάνετε. Ο καθένας έχει την προσωπική του άποψη και ο καθένας έχει την προσωπική του γνώμη. Είναι διαφορετικά ο καθηγητής, τα μαθήματα που θα βάζουν, γενικά το τρίμηνο αυτό, το σχολείο, πώς θα είναι, ξέρω εγώ, οι δραστηριότητες σου, πώς θα πέφτουν οι ώρες, ο χρόνος διαπάσματος. Είναι διαφορετικό του κάθε ενός, οπότε μην ακούγονται τους άλλους. Εντάξει, να πάρεις μια γνώμη, να δεις λίγο πάνω κάτω πώς είναι, αλλά μέχρι εκεί. Μην αγχωθείτε σχετικά αν σας το είπε κάποιος άλλος να αγχωθείτε και να διαβάζετε και τα λοιπά. Η γνώμη μου είναι ότι ναι, okay, να διαβάζουμε και ναι, να διαβάζετε και πρέπει σχετικά να είσαστε οργανωμένοι. Εγώ θα σας πω αυτά κάποια πράγματα που έκανα και μου βοήθησαν πάρα πολύ. Καταρχάς ακολούθησα τη συμβουλή της Σενιόρα Έλλης, γιατί είμαι φαν της Σενιόρα Έλλης και είμαι subscriber της εδώ και ένα χρόνο. Και έχει ένα βιντεάκι που λέει 5 tips για τις εξετάσεις. Λοιπόν, εγώ ακολούθησα το ένα και με βοήθησε πραγματικά πάρα πολύ, αλλά το έκανα λίγο αντίστροφα. Η μικρή Ολλανδέζα, είπα η μικρή Ολλανδέζα, όχι, αχ παιδιά συγγνώμη, η Σενιόρα Έλλης είπε τη συμβουλή να κόβεις όσες σελίδες δεν χρειάζεσαι για την ύλη στο βιβλίο και να ανοίγεις το βιβλίο και να είναι μέσα η ύλη που έχεις για να μην χάνεσαι κτλ. Εγώ έκανα το αντίθετο, έσκησα όσες χρειάζομαι. Τη σύρεψα σε ένα χαρτί, το βιβλίο πήγε στην ανακύκλωση και μετά αφού έδωσα το μάθημα πήγαν και οι σελίδες στην ανακύκλωση. Αυτό το ακολούθησα. Μπορείτε να κάνετε και τη συμβουλή της Σενιόρα Έλλης και τη δικιά μου. Είναι πάνω κάτω το ίδιο και με βοήθησε πάρα πολύ γιατί δεν έχασα ένα χρόνο να ψάχνω τις σελίδες, μετά να ψάχνω την ύλη, να δω ποια σελίδα θα διαβάσω τώρα κτλ. Άλλο tip που έκανα εγώ ήταν να έχω πρόγραμμα. Την ημέρα που έδινα, δηλαδή έδινα την Τρίτη και εγώ, εντάξει, έχω σκυλί. Λοιπόν, έδινα δύο μαθήματα ανά εβδομάδα. Λίλου! Να, εντάξει. Λοιπόν, έδινα δύο μαθήματα ανά εβδομάδα και την έξανα εγώ έδινα την Τρίτη. Και μετά έπρεπε να δώσω άλλα δύο μαθήματα την άλλη Τρίτη. Την Τρίτη που έδινα δεν έκανα απολύτως τίποτα, ήταν η μέρα ξεκούρασής μου, τίποτα. Το μόνο που έκανα ήταν να σκίσω τις σελίδες που γράφει η ύλη και να οργανώσω το πρόγραμμά μου. Έβαζα κάτω όλες τις μέρες που έχω κενές για να διαβάσω και μοίραζα την ύλη και μόνο αυτό. Δηλαδή την Τρίτη, την μέρα που έδινα, έκανα μόνο αυτό. Και μετά είτε ήμουν κινητό, είτε πήγαινα μια βόλτα, είτε καλούσα φίλους μου, ήταν η μέρα ξεκούρασής μου. Και μετά, εντάξει, διάβαζα τις άλλες μέρες, άντε να είχα μικρά διαλυματάκια. Οπότε να έχετε μια μέρα ξεκούρασης πάντα, να μην κάνετε τίποτα, αλλά όχι και τις άλλες μέρες να μην κάνετε τίποτα, γιατί μετά τη χάσετε την μπάλα. Δεν ξέρω τι έχει πάθει. Τέλος πάντων,
Επόμενο πράγμα ήταν να ακολουθώ το πρόγραμμά μου. Και την ώρα του διαβάσματός μας να κλείνω το κινητό μου, αλλά να το πενεργοποιώ, δηλαδή ούτε τηλέφωνο στο κινητό, ούτε τίποτα. Απενεργοποίησε το κινητό μου και σε μια γωνίτσα να μην το βλέπω, γιατί με επηρέαζε πάρα πολύ. Αυτό. Άλλο που έκανα ήταν όταν ήταν να διαβάσω, είχα φάει, είχα φτιάξει το κρεβάτι μου, είχα φτιάξει το δωμάτιό μου, είχα κάνει γενικά όλη το γραφείο, το είχα οργανωμένο, είχα πάει τουαλέτα, είχα το νερό δίπλα, οπότε καθόμουν στην καρέκλα, στρενόμουνα, διάβαζα μία ωρίτσα, μετά 15 λεπτά διάλειμμα και μετά ξανά το ίδιο. Είναι όλα στην οργάνωση. Και μετά στο διάλειμμά μου, είτε μίλαγα με μια φίλη μου, είτε έβλεπα λίγο τηλεόραση, είτε βγαίνω να πάρω λίγο αέρα. Αυτά. Αυτό ήταν το βίντεο. Σας είπα ότι είναι λίγο έτσι μικρό. Η συμβολή μου από εδώ και πέρα είναι ότι στα εκτάκια που τώρα τελείωσαν την έκτη, να μην αγχώνονται σε τίποτα και να μην ακούνε τους άλλους τους μεγαλύτερους, να έχουν ο καθένας την προσωπική του άποψη. Και πιστέψτε με, μετά θα λέτε τι μου έλεγε αυτός ο ηλίθιος, ότι οι ναρκωτικές εξετάσεις ήταν πανεύκολες. Καταρχάς, και το πιο ωραίο είναι ότι όταν δίνεις, ανάλογα αν τελειώσεις νωρίς, έχεις μία ώρα, εγώ τουλάχιστον μία και μισή ώρα είχα ξεκούραση έξω και είσαι με τους φίλους σου, κάνετε έτσι βλακίες, κάνετε βόλτες, βγάζετε και καμία selfie και αυτό είναι ό,τι καλύτερο. Και επίσης, για τα παιδιά που πάνε στο σχολείο, με σχολικό ή με μαμά, ή τέλος πάντων με αυτοκίνητο, η συμβουλή μου είναι τη μέρα που θα δίνετε να μην διαβάσετε. Γιατί θα τα ξεχάσετε όλα, αν το άγχος σας κτλ. Κάντε επανάληψη πριν ντυθείτε, δηλαδή ξυπνήστε, πήγαινε τουαλέτα, πληθείτε, φάτε και πριν ντυθείτε για σχολείο και φύγαμε, διαβάστε στο σπίτι. Μην διαβάσετε με τίποτα στο αυτοκίνητο ή όταν πάτε ή οπουδήποτε και μην διαβάσετε στο κενό που έχετε για να πάτε στην επόμενη ώρα. Αν δεν έχετε διαβάσει όλη την εβδομάδα, όλες τις μέρες που είχατε κενό και νιώθετε ότι θα τα πάτε σκατά, διαβάστε. Αλλά σας λέω, για τα άτομα που έχουν διαβάσει και είναι σίγουροι για τον εαυτό τους και, και νιώθουν ότι τα ξέρουν και οι γονείς τους σου λένε να τα ξέρεις κτλ. Μην διαβάσετε εκεί, γιατί εκεί το μυαλό μπλοκάρει και θυμάται μόνο αυτά που διάβασες εκείνη την ώρα και δεν μπορείς να διαβάσεις όλη την ύλη, πίστεψέ με. Και μετά ξεχνάς τα υπόλοιπα που νομίζεις ότι θα ξέρεις, οπότε δεν θα τα διαβάσεις στο διάλειμμα, στο κενό. Οπότε μην το κάνετε αυτό. Αν θέλετε να κάνετε επανάληψη πριν το βράδυ, πριν κοιμηθείτε ή πριν πάτε σχολείο. Δηλαδή, όχι στα πόδια, ούτε τίποτα. Ούτε 2 λεπτά πριν σας δώσει το χαρτί. Παιδιά, αυτό είναι πολύ αγχωτικό, γιατί θα έχετε στο μυαλό σου, ξέρω εγώ, το παράθυρο έκλεισε, το παράθυρο έκλεισε, το παράθυρο έκλεισε και μετά τα υπόλοιπα έφυγαν. Οπότε να είστε σίγουροι για τον εαυτό σας, σας παρακαλώ, για να γράψετε καλά. Θέλω να πω ένα μπράβο σε αυτούς που έδωσαν πανελλήνιες να πήγανε καλά και γενικά σε αυτούς που έδωσαν εξετάσεις και για τα εκτάκια που, για τα παιδιά που τέλειωσαν την έκτη, μην αγχώνεστε. Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε πάρα πολύ. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια πώς πήγαν γενικά οι εξετάσεις. Θα χαρώ πάρα πολύ να μάθω. Θα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!